Κατερίνα, ξέρεις τι θα παίξουμε τώρα. Τι πω και ναι. Τρία στα γρήγορα. Κοντά είσαι. Ξεκινάμε. Πες μας τρία πράγματα που θα άλλαζες στην Αθήνα. Τα πεζοδρόμια. Yay! Τους δρόμους έχουν πάρα πολλές λακκούβες και περισσότερα πάρκα ή χώρους που μπορείς να πας να... Βόλτα. Βόλτα και πυκνικά εκεί, τέτοια. Πες μας τρία στοιχεία που θα άλλαζες στην νοοτροπία των ανθρώπων σήμερα. Θα έλεγα χιουποψία, φόβο, τσιγκουνιά. Ωραίο. Σωστό. Πες μας τρία χαρακτηριστικά της μαμάς σου, που τα έχεις κι εσύ. Φωτεινή! Βοήθεια κοινού. Λατρεύουμε τα αξεσουάρ, φωνάζουμε ανεφλόγου και μπορούμε να περνάμε ώρες στο τηλέφωνο. Πες μας τρεις στιγμές που σε έκανα να νιώσεις ότι η ζωή είναι ωραία. Η πρώτη ήταν στο Βέκιο το 2018, που όλοι οι συνάδελφοί μου κάνανε παράσταση για να μαζέψουν χρήματα για τα ιατρικά μου. Και νιουρικελούλιδες. Η άλλη ήταν φέτος στο Μέγαρο, που είναι στο Λτάο, στον κήπο του Μέγαρου, χιλιάτων πρώτη φορά, δεν εξήγησε θάνατος στο Μέγαρο πλέον, όλα αυτά. Γενικά όμως, να πω ότι με κάνει και νιώθω πολύ χαρούμενη που είμαστε ζωντανοί, πολύ μικρά πράγματα. Οπότε είναι συνδυασμός πολύ μικρών πραγμάτων και τεραστίων πραγμάτων. Πες μας τρία reality της ελληνικής τηλεόρασης, στα οποία θα μπορούσες να συμμετέχεις. Λοιπόν... Έλαμψες. Ανησυχητικά. Έτοιμη με... Λοιπόν, άνετα στο The Voice. Άνετα. Τώρα το εγώ θα τσανατινάξω τις καρέκλες. Δεν θα γυρίσω να πω. Θα τσανατινάξω. Θέλω πάρα πολύ να πάω στο Dancing with the Stars. Είτε σε αμαξίδιο, είτε όχι, δεν μου νοιάζει. Αυτά που κάνω που σέρουν την κόμνα στο πάτωμα, το έχω. Είμαι έτοιμο να με σύρει όποιος θέλει. Και στο τρίτο... Στο μπάτσελορ. Αλλά ένα μεγό μπάτσελορ. Εσύ, μπάτσελορέτ. Αυτό. Η μπάτσελορέτ. Αυτό, ναι. Πες μας τρία πράγματα που έχεις κάνει και έχεις μετανιώσει. Μετανιώνω που έχω... Φερθεί άσχημα σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να έχω φερθεί. Δύο-τρεις περιπτώσεις που με πιάσει η κακιά μου και ήμουνα πολύ μπίτσι. Δεν υπήρχε λόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, πολύ σε χαρήκαμε. Ήταν επανέμορφα.